Και αυτό το κομμάτι που ακούτε, φίλες και φίλοι, είναι ένα κομμάτι του Βασίλη Τσιτσάνη με τίτλο «Αργοσβήνης μόνη», που όμως το έπιασαν στα μαγικά τους χέρια οι Mamba LD και με μια μοναδική συνταγή το έχουν εκτοξεύσει, το έχουν απογειώσει, δεν ξέρω πια τι άλλο ρήμα να χρησιμοποιήσω. Καλησπέρα, Περικλή. Καλησπέρα, Ράδιο Αρκαδία. Καλησπέρα, Τρίπολη. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε για τρίτη φορά εδώ. Στο Olive Green απόψε. Εμείς είμαστε ακόμα περισσότερο, έχω να σου πω. Αδειμονούσαμε για την τρίτη σας εμφάνιση σε αυτή την πόλη. Εμείς. Είχαμε καιρό να κάνουμε ταξίδια και να παίξουμε live. Προετοιμάζοντας τον καινούριο δίσκο, είχαμε σταματήσει για περίπου 3 μήνες τις εμφανίσεις. Άνοιξαν με τον καλύτερο τρόπο στο Passport με 4 πολύ ωραίες και ζεστές από άποψη κοινού και ανταπόκριση του κόσμου συναυλίες. Και συνεχίζουμε με ένα μεγάλο tour σε όλη την Ελλάδα και σε αρκετά ευρωπαϊκά μεγάλα φεστιβάλ. Καθώς και ένα tour στην Αμερική και το Καναδά που έρχονται αυτό το καλοκαίρι. Η τελευταία σας εμφάνιση ήταν στο Μέγαρο Μουσικής, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ήταν Σεπτέμβρη. Το Σεπτέμβρη στο κήπο του Μεγάρου. Ναι, όπου ήταν, λέει, έγινε το αδιαχώρητο. Ήταν μια πάρα πολύ επιτυχημένη συναυλία. Πάνω από 1000 άτομα μείνανε απ' έξω, έτσι. Ναι, και ναι. Περίμενα... Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να επαναλάβουμε. Ναι. Δεν είχαν κρατηθεί ημερομηνίες και περιμένουμε στην ανάλογη μεγάλη συναυλία του καλοκαιριού. Στις 14 Ιουλίου στο Θέατρο Βράχων. Είναι η πρώτη φορά που ανακοινώνεται κιόλας. Ωραία. Και περιμένουμε όλους τους φίλους μας στην μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία μας εκεί. Νομίζω ότι και οι φίλοι σας περιμένουν, ε? Και έχω την αίσθηση ότι θα κρέμονται από τα βράχια από πάνω. Θα φέρουν σκοινιά, θα βρουν 1000 δύο τρόπους. Είναι μαγικό αυτό που κάνετε. Καταρχήν να καλωσορίσω κι εγώ, λοιπόν, του Mamba LD εδώ στην Τρίπολη και στην Αρκαδία Νέα 38. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Τιμή μας κάνετε που βρίσκεστε εδώ. Σου μιλάω ειλικρινά. Είμαι και προσωπική φαν του συγκροτήματός σας. Της ομάδας σας. Το ονομάζετε συγκρότημα, ομάδα, τι προτιμάτε? Μπάντα. Είναι πιο σαφής χαρακτηρισμός, νομίζω. Πολύ ωραία. Τα υπόλοιπα παιδιά κάνουν τις πρόβες τους, στείνουν τα μηχανήματα όλα, τσεκάρουν τις τελευταίες λεπτομέρειες. Μπόρεσες να τους σκάσεις, να τους εκπροσωπήσεις εδώ. Είσαι οργανοπαίχτης, λοιπόν. Ναι, παίζω τρομπέτα στο Mamba LD και γενικότερα παίζω τρομπέτα. Πες μου κάτι, σε παρακαλώ πολύ, προσωπική απορία. Θεωρώ ότι το να μάθεις νότες έχει μια αλφα δυσκολία. Σχετική. Όταν το λατρεύεις κάτι, δεν είναι τόσο δύσκολο φυσικά. Το να μάθεις να παίζεις τις νότες πάνω σε ένα έγχορδο είναι ίσως λίγο πιο δύσκολο. Το να μπορείς να κουμαντάρεις την αναπνοή σου παίζοντας νότες, πόσο δύσκολο μπορεί να είναι? Κοιτάξτε, το κάθε όργανο έχει τη δυσκολία του. Τα πνευστά έχουν και αυτά τις, κάποιες συγκεκριμένες τεχνικές δυσκολίες, τις οποίες με διάβασμα και μελέτη προσωπική και με την κατάλληλη καθοδήγηση από ωραίους δασκάλους μπορείς να τα λύσεις όλα. Δεν υπάρχει κάτι που δεν γίνεται. Ναι. Εγώ ξεκίνησα στα 12-13 τρομπέτα και με αρκετό διάβασμα και αρκετή φροντίδα από τον καθηγητή μου. Ήμουν τυχερός και βρήκα ωραίους δασκάλους στον δρόμο μου. Ναι. Και παίζω, ας πούμε, σε ένα ωραίο επίπεδο. Πολύ ωραία. Να σου πω κάτι. Εσείς τώρα όλοι όσοι παίζετε πνευστά, έχετε έτσι μεγαλύτερα πνευμόνια που λένε? Εξασκείτε όλο αυτό το αναπνευστικό το σύστημα? Καλά, σίγουρα αυξάνεται η χωρητικότητα του αέρα των πνευμόνων. Ωραία μακροβούτια θα κάνεις δηλαδή. Θα βουτάς μέσα, θα πηγαίνεις. Δυστυχώς στην Έδεσα που μεγάλωσα δεν είχαμε θάλασσα, αλλά τώρα που είμαι στην Αθήνα εκμεταλλεύομαι σε κάθε ευκαιρία την κοντινή απόσταση από τα νησιά και το λιμάνι του Πειραιά. Οπότε... Στις περιοδίες που κάνετε, προλαβαίνετε να πάρετε ανάσα, να πάτε για ένα μπάνιο, να κάνετε κάτι? Καλά, το καλοκαίρι επιδιώκουμε να έχουμε κάποιες ώρες κενό, οπότε ναι, να προλαβαίνουμε να βλέπουμε και λίγο τις πόλεις και να ρίχνουμε και καμιά βουτιά. Όποτε είναι δυνατόν, γίνεται. Το πρόγραμμά σας είναι ασφικτικό, θα έλεγα. Δηλαδή, βγάζοντας ένα πρόγραμμα για περιοδίες, αυτό που μου κάνει πάντα εντύπωση είναι γιατί όποιο συγκρότημα ή όποιο τραγουδιστής ετοιμάζει το πρόγραμμά του για τις περιοδίες, δεν παίρνει τις πόλεις με τη σειρά. Δηλαδή, να ξεκινήσει ή από το βορρά ή από το νότο. Γιατί δεν εξαρτάται από τους καλλιτέχνες πάντα. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Υπάρχουν κάποιες μέρες διαθεσιμότητας της μπάντας για να παίξει. Και υπάρχει το ενδιαφέρον από κάθε διοργανωτή, ναι, για να κλειστούν κάποιες συγκεκριμένες ημερομηνίες. Αυτό καθορίζει κυρίως τη σειρά με την οποία γίνονται τα live. Ναι. Έχετε ανέβα κατέβα πάντως. Έχουμε πάρα πολύ βαν και πάρα πολλά ταξίδια με οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Πλοία, αεροπλάνα, τα πάντα. Όλα τα μέσα. Ναι, ευτυχώς αλλά... που δεν έχετε φοβίες. Εσείς δεν είσαστε από αυτούς που έχουν φοβίες μέσα στη και να είχαμε, θα το είχαμε ξεπεράσει. Μια δεν χαρά. Υπάρχει περιθώριο. Το πρόγραμμα των περιοδιών σας που ξεκινάει από την Τρίπολη, από ό,τι έχω καταλάβει. Ναι, ναι. Είναι ο πρώτος σταθμός. Είναι πλούσιο το πρόγραμμά σας. Θέλεις να μας πεις γι' αυτό? Περιλαμβάνει πάνω από 15 live, με κάποια να ξεχωρίζουν
στο ημερολόγιο μας, ναι. Όπως το Support Live στο Fever Corporation στην Αθήνα στις 17 Ιουνίου. Mm-hmm. 25 Ιουνίου στο Ηρώδιο, στο αφιέρωμα της κυρίας Μέρι Λίντα. Πολύ ωραία. Που θα παίξουμε 2-3 κομμάτια. Ναι. Και το μεγάλο καλοκαιρινό, όπως είπαμε, στις 14 Ιουλίου στο Θέατρο Βράχων. Ωραία. Αυτά είναι τα κυριότερα στην Ελλάδα. Mm-hmm. Υπάρχουν και κάποια μεγάλα φεστιβάλ ευρωπαϊκά. Μπορούν να τα πληροφορηθούν οι φίλοι μας από τη σελίδα μας στο Facebook. Πολύ και ωραία. Μία περιοδία στην Αμερική και τον Καναδά. Καλή μέσα επιτυχία σας ευχόμαστε, αν και πιστεύουμε ότι είναι δεδομένη η επιτυχία σας. Έχετε πιάσει συνταγή μαγική. Το όνομα ποιος το εμπνεύστηκε? Το όνομα... Κανείς δεν έχει απαντήσει σε αυτή την ερώτηση. Αχα, ομαδική δουλειά λοιπόν. Είναι δουλειά των αδερφών Φαλιρέα, ναι. του DJ και του drummer μας, mm-hmm. οι οποίοι πρωτοξεκίνησαν του Simamba LD, δημιούργησαν το πρώτο δίσκο, ναι. και στη συνέχεια όταν προέκυψε η ανάγκη για live βρήκαν όλη την υπόλοιπη ομάδα. Ναι. Είσαστε από τα πολυπληθέστερα να πω. Από τα πιο μεγάλα συγκροτήματα παύλα μπάντες. Είμαστε. Έχετε... αρκετοί, ναι. Η αλήθεια. Είμαστε 9. Ναι, ναι. Και... Συμφωνείτε πάντα, δεν έχετε ζητήματα, φαντάζομαι. Εντάξει, όλα γίνονται με συζήτηση και με πρόβες και βρίσκεται μια άκρη πάντα, μια χρυσή τομή. Πολύ ωραία. Έχετε κάνει νέο κόσμο να γνωρίσει την παλιά ελληνική μουσική, τη ρεμπέτικη και τη λαϊκή, την παλιά μουσική, που δεν υπήρχε νομίζω άλλη περίπτωση να ασχοληθούν ή να ακούσουν κάτι τέτοιο παρά μόνο από κανένα παππού, γιαγιά. Μιλάω για τους πολύ νέους τώρα, 25άριδες και κατέβαινε. Έχετε προσδώσει έτσι μία γεύση πικάντικη, αισθησιακή, μοντέρνα, jazz, hip hop. Τα έχετε πιάσει όλα και τα έχετε ανακατώσει τόσο όμορφα όμως. Και τα έχετε απογειώσει πραγματικά τα παλιά κομμάτια. Όχι ότι από μόνα τους χρειάζονταν κάτι παραπάνω, αλλά τα έχετε κάνει, τα έχετε προσαρμόσει στη μοντέρνα, στο μοντέρνο άκουσμα μάλλον. Όντως, τα κομμάτια που πειράζουμε είναι πολύ δυνατά από μόνα τους. Δηλαδή, ο τρόπος που γραφόντουσαν η μουσική και οι στίχοι εκείνη την εποχή έχει τεράστιο αντίκτυπο στον κόσμο γενικότερα. Ναι. Και ακόμα και οι πιο μικροί σε ηλικία κάπως τα θυμούνται, είναι καταγεγραμμένα στο DNA μας. Παρ' όλα αυτά οι MAM κάνουν ένα blend με πολλά στοιχεία γύρω από αυτή τη μουσική, ναι. και βγαίνει αυτό που ακούτε τόσο καιρό. Όταν ήμουν μικρή, τα περισσότερα από τα κομμάτια που έχετε αγγίξει και έχετε κάνει έτσι το θαύμα σας, τα άκουγα από τη μαμά και από τον μπαμπά, mm-hmm. που τα είχαν σε καμιά κασέτα. Ξέρεις, τότε ήταν τα κασετόφωνα, δεν ξέρω αν τα έχεις προλάβει. Φαίνεσαι πολύ προλάβει, πιο μικρός. Όταν τα άκουσα μετά από το δικό σας το μαγικό το άγγιγμα, έχω να σου πω ότι κατάφερα να τα χορέψω, κατάφερα να διασκεδάσω μαζί τους. Μέχρι τότε απλά με κρατάγανε σε μία άλλη διάσταση. Έδινες βάση στη... Πού να πω τώρα. Στη φωνή του ερμηνευτή, στο στίχο, στη μουσική. Βασιζόμαστε και εμείς πάρα πολύ στην ατμόσφαιρα αυτών των κομματιών. Απλά ναι. τα φρεσκάρουμε με έναν τρόπο ώστε να περνάνε στο σημερινό κοινό, mm-hmm. και σε ανθρώπους της ηλικίας μας και λίγο μικρότερους και λίγο μεγαλύτερους. Δηλαδή, όλο το φάσμα των ηλικιών και πάρα Έτσι. Πολύ επιτυχημένα. Και έχετε κάνει και δική σας προσωπική δουλειά. Έχετε... Για πρώτη φορά σε αυτόν τον δίσκο που έρχεται, mm-hmm. ελπίζουμε κάπου τον Ιούλιο. Με το καλό. Ευχαριστούμε. Υπάρχουν κάποια κομμάτια στα οποία οι Mamba LD έχουν γράψει και τη μουσική και τους στίχους. Δηλαδή δεν είναι διασκευές, είναι πρωτότυπα κομμάτια. Ωραία. Ελπίζουμε να αρέσουν και αυτά στο κοινό και να έχουν την ίδια απήχηση με τα προηγούμενα. Φυσικά υπάρχουν και διασκευές σαν αυτή που μόλις ακούσαμε, ναι. που έχουν κυκλοφορήσει λίγο πιο νωρίς. Mm-hmm. Και είχατε γράψει και παλιότερα κάποια κομμάτια σε έναν δίσκο του 2010-2011, το Cookbook των Mamba LD. Ναι, ναι. Η Mamba LD, μάλλον The Cookbook. Ναι, ναι. Υπήρχαν 3 κομμάτια, αν δεν κάνω λάθος, που ήταν στίχη και μουσική δική σας. Αν ναι. δεν απατώμε, κάπου εκεί. Πάμε να ακούσουμε ένα από τα κομμάτια των παιδιών που συμπεριλαμβάνεται στο δίσκο του 2007 σε στίχους και μουσική των η Mamba LD με τη μορφή της Ρένας. Με τη μορφή, λέω. Να, κοίτα να δεις τώρα πώς μπέρδεψα. Με τη φωνή της Ρένας Μόρφη, ή κάνω λάθος. Το σημείωμα λέγεται. Α, το σημείωμα είναι νεότερο κομμάτι και θα περιλαμβάνεται σε αυτόν τον δίσκο. Ωραία. Που έρχεται. Είχα ψάξει σε κάποιες πληροφορίες για το 2007 ήταν αναφορά. Μάλλον κάτι άλλο θα κοίταξα. Όχι, μάλλον. Okay, ζητώ συγγνώμη. Πάμε υπάρχει. Να ακούσουμε λοιπόν ένα από τα πλέον καινούργια κομμάτια των παιδιών σε στίχους και μουσική. Tony Mamba LD, τίτλος Το Σημείωμα. Thank you.
Έχουμε κοντά μας εδώ λοιπόν τον Περικλή από τους Imam Baildi, τον τρομπετίστα τον Imam Baildi. Είσαστε συντονισμένοι εδώ στον Αρκαδία 938 και ακούτε τις μουσικές συναντήσεις. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που έχουμε τους Imam Baildi στη πόλη μας και ένα παιδί από την μπάντα, όπως την αναφέρουν και την επισημαίνουν ότι ονομάζεται, μπάντα και όχι συγκρότημα. Είναι καλύτερος αυτός ο όρος, γιατί είσαστε ένα παζλ, όπως μου είπες τώρα, που ακούγαμε εμείς το τραγούδι. Που ήρθε και... Συμπληρώθηκε με τον καιρό. Έτσι. Πάμε να ακούμε σιγά σιγά και τα κομματάκια όσο θα λέμε εμείς τα τελευταία μας λόγια εδώ με τον Περικλή, γιατί θα πρέπει καταρχήν να τελειώσει η εκπομπή και δεύτερον να τον αποδεσμεύσουμε για να προλάβει τους υπόλοιπους να συντονιστούν και να προετοιμαστούν για την απόψινή τους live εμφάνιση εδώ στην Τρίπολη. Το τραγούδι που θα αρχίσουμε σιγά σιγά να ακούμε έρχεται από τη σειρά του Μέγκα, το Κάτω Παρτάλι. Τίτλος τραγουδιού, Χωριό μου, χωριουδάκι μου. Από τη Σοφία Βέμπο, mm-hmm. το 1949, ναι. Σε στίχους του Τραϊφόρου Μίμη και μουσική του Ριτσιάρδη Ιωσήφ. Ωραία. Αυτό τώρα πώς έγινε, σας ζητήθηκε επί τούτου να το φτιάξετε ή... Ναι, νομίζω φτιάχτηκε για το σύριαλ. Ναι. Και βγήκε αφότου, ήταν πολύ πετυχημένο, mm-hmm. ήταν μια πολύ φρέσκια ιδέα. Ανανεώθηκε πάρα πολύ το κομμάτι και πήρε μεγάλη άνοιξη, τέλος πάντων, ακουστικά. Ναι. Και... το θεωρούμε αρκετά πετυχημένο ώστε να μπήκε στον επόμενο δίσκο και είμαστε πολύ χαρούμενοι που βγήκε αυτό, γεννήθηκε αυτό το κομμάτι από το Imam Baildi. Έχει και η σειρά επιτυχία. Το κομμάτι, ναι, ναι, καλά, το κομμάτι για μένα ήταν αδιαφεσβήτητη η επιτυχία του. Εντάξει, δεν ξέρω πώς με βλέπεις, αν με βλέπει σπορωμένη, αλλά θεωρώ ότι είσαστε μια ομάδα η οποία αγγίζει και εντάξει, πραγματικά δημιουργεί. Εξάλλου δεν τρέπομαι να το πω. Το είπα, θα το ξαναπώ και εδώ από το μικρόφωνο, θα ζαλίσω τον κόσμο. Είμαι προσωπική φαν της ομάδας σας. Τη λέω ομάδα, αν μου επιτρέπεις, γιατί αυτό είναι, δημιουργείτε. Έχετε μαζί σας απόψε και τον MC Γίνκα. Βεβαίως, μας συνοδεύει σε όλα τα live των Imam Baildi. Ναι, ναι, και λατρεύουμε Γίνκα. MC Γίνκα. Είχαμε τη χαρά να τον φιλοξενήσουμε εδώ στις 8 Μαρτίου που είχε έρθει για μια δική του μοναδική εμφάνιση. Είχε πει και εκείνος πολύ όμορφα πράγματα για τη μουσική. Γενικότερα για το πώς μιλάει η μουσική στην ψυχή του ανθρώπου. Είναι σπουδαίος καλλιτέχνης και δίνει μοναδική ενέργεια στα live μας. Και στον κόσμο φυσικά που παίζει πάρα πολύ μαζί του και... Αυτό είναι αλήθεια. Εσείς έχετε μαγικό χεράκι στις νότες και στη μουσική. Ο Γίνκα έχει μαγικό χεράκι απέναντι στον κόσμο. Μπορεί και τους ρυθμίζει όλους. Ναι, ναι. Τους κατεβάζει κάτω στα κότσια να καθίσουν και ξαφνικά τους εκτινάζει ψηλά στο ταβάνι. Έχετε δέσει πραγματικά μοναδικά. Μοναδικά. Μετά από την Τρίπολη, επόμενος σταθμός είναι, αν θυμόμαστε και οι δύο καλά. Αύριο παίζουμε στην Καρδίτσα και το Σάββατο το βράδυ. Στο Γιάννενα. Ταξίδι με αεροπλάνο ή οδικό? Όχι, το ταξίδι θα γίνει με ένα υπέροχο βαν. Τέλεια. Όλοι μαζί. Ναι, ναι, είμαστε μια μεγάλη οικογένεια. Μια εκδρομή. Έτσι. Προλαβαίνετε να ξεκουραστείτε ανάμεσα στους σταθμούς αυτούς? Τι γίνεται? Κοίταξε, κανονίζουμε το πρόγραμμα έτσι ώστε να είναι ανθρωπίνως δυνατόν να υπάρξει. Να είναι λειτουργικό, τέλος πάντων. Ναι. Εντάξει, υπάρχουν και μέρες που δεν κοιμόμαστε τόσο πολύ, υπάρχουν και μέρες που απολαμβάνουμε περισσότερο τη διαδρομή και την διαμονή μας στο κάθε μέρος. Ναι. Αλλά πάντα βρίσκεται μια άκρη και με καλή ενέργεια και διάθεση λύνονται όλα τα προβλήματα. Εγώ σου υπόσχομαι εκ μέρους πολύ κόσμου από εδώ από την Τρίπολη ότι απόψε δεν θα προλάβετε να κοιμηθείτε. Η Τρίπολη πάντα είναι ζεστή και φιλόξενη και το διασκεδάζουμε και εμείς όποτε ερχόμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Παρόλο που αναγνωρίζουμε ότι είμαστε πάρα πολύ δύσκολο κοινό, έχω να σου πω. Και βάζω και τον εαυτό μου μέσα παρόλο που δεν είμαι από εδώ, αλλά θεωρώ ότι είμαι πλέον κομμάτι αυτή τη πόλης. Είναι πολύ δύσκολο το κοινό της Τρίπολης. Εμείς από την πλευρά μας δεσμευόμαστε για να σας ξεσηκώσουμε και να περάσουμε όλοι πάρα πολύ ωραία. Και εμείς δεσμευόμαστε να μην σας αφήσουμε να φύγετε, τουλάχιστον στην ώρα που έχετε εσείς προγραμματίσει. Οπότε θα σας δυσκολέψουμε αρκετά. Έχετε να τα μαζέψετε, έχετε να ταξιδέψετε. Εντάξει, καλή δύναμη ευχόμαστε. Τι άλλο, τώρα θα πρέπει σιγά σιγά εγώ να σε αποδεσμεύσω όμως για να μπορέσεις να συνεχίσεις τις πρόβες σου και τις προετοιμασίες σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, τα λέμε σε λίγες ώρες. Σας ευχαριστούμε εμείς πάρα πολύ. Δεν ξεχνάμε απόψε 10:30 έναρξη προγράμματος. Ωραία, στην Ελιά λοιπόν, στο Olive Green. Έχουμε τους Imam Baildi. Θα είμαστε όλοι εκεί για να διασκεδάσουμε. Εμείς από το σταθμό έχουμε ήδη κανονιστεί, να ξέρεις. Θα μας δείτε εκεί μπροστά. Και εμείς με μεγάλη ανυπομονησία. Αποχαιρετούμε εμείς τον Περικλή και ακούμε σιγά σιγά το τραγουδάκι των Imam. Ευχαριστούμε.